Θα κλείσουμε με μια ζωντανή σύνδεση που αφορά απάτες στο διαδίκτυο, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάζονται φαινόμενα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εξαπάτησης από επιτίδιους, είναι η περίφημη τεχνική ψαρέματος, τα λεγόμενα phishing, και πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και εμείς, ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθά και μας δίνει έτσι συμβουλές προκειμένου να μην πέσουμε θύματα του phishing, του ψαρέματος, είναι ο κύριος Παπαπροδρόμου. Ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, υποστράτηγος εν αποστρατεία Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, την καλησπέρα μου. Έφτασε στο σημείο και ακόμα και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος να υπενθυμίσει αυτό το πρόβλημα, να φέρει στο προσκήνιο, να κρατήσει στο προσκήνιο αυτό το περίφημο ψάρεμα στο διαδίκτυο και υπενθύμισε και 6 βασικούς κανόνες. Προκειμένου να μην πέσουμε θύματα τη συγκεκριμένη απάτη. Ο νούμερο ένα κανόνα σύμφωνα με εσάς ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί γενικότερα και όχι μόνο με αφορμή το phishing, γενικότερα με την διαδικτυακή μας, θα έλεγα, παρουσία και τις συναλλαγές τις οποίες κάνουμε. Το σημαντικότερο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια πολιτική ασφάλειας σε καθημερινή βάση, αφού καθημερινά πλέον συνδεόμαστε. Καθημερινά συναλλασσόμαστε διαδικτυακά ή ηλεκτρονικά. Οπότε όλο αυτό, καταλαβαίνετε, βάζει μέσα σε διακυβέρνηση διάφορες συμπεριφορές. Να μην ξεχνούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο δεν είναι μόνο στη χώρα μας, δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά αφορά όλο τον πλανήτη, όλη τη διασυνδεδεμένη πραγματικότητα. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί, λοιπόν. Όταν λέμε phishing, κύριε Παπαπροδρόμου, τι εννοούμε πρακτικά? Πρακτικά είναι η αλίευση προσωπικών πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων, κρίσιμων, θα έλεγα, πληροφοριών. Πληροφοριών που οι οποίες στη συνέχεια θα τύχουν εκμετάλλευση από τους επιτίδιους κυβερνοεγκληματίες και θα έχουν αντίκτυπο αρνητικό με οικονομικές, κυρίως, θα έλεγα, συνέπειες, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή θα λάβουμε ένα μήνυμα στον προσωπικό μας λογαριασμό, στο mail μας, και θα μας ζητούν τι? Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια τακτική το να στέλνονται τα email, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στα email, είναι και στα social media και αλλού, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις συναλλαγές. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και με ένα SMS επίσης. Θα μας ανακατευθύνουν, για παράδειγμα, σε ένα δικτυακό τόπο που προσομοιάζει ενδεχομένως με την τράπεζά μας και ενδεχομένως να ζητήσουν στοιχεία εκεί μέσα να συμπληρώσουμε. Όνομα χρήστη, κωδικούς κλπ. Έτσι ξεκινάμε από τα συνηθισμένα τα οποία λαμβάνουν χώρα. Και εμείς θα έχουμε την εντύπωση ότι είναι όντως μια συναλλαγή κανονική. Αυτή, μην ξεχνούμε ότι βασίζονται περισσότερο στην βιασύνη μας, θα έλεγα, και το ότι είμαστε απασχολημένοι συνήθως. Εκεί βασίζονται, δηλαδή τα αδύνατα σημεία είναι αυτά. Άρα θα πρέπει να δούμε την κάθε μας κίνηση στο διαδίκτυο, όχι σαν μια διαδικασία ρουτίνας. Γιατί ακριβώς αυτή τη ρουτίνα εκμεταλλεύονται και βρίσκονται. Κύριε Παπαπροδρόμου, η απάτη, η συγκεκριμένη απάτη, περιλαμβάνει και περιστατικά εκβιασμών? Βέβαια, μπορεί να εξελιχθεί κάτι και σε περίπτωση εκβιασμού, να ζητούν περισσότερα. Ή αν έχουμε πέσει στην παγίδα, να έχουμε δώσει κάποια χρήματα, να ξαναδούν να ζητήσουν περισσότερα ή να διατεθούν στη συνέχεια τα στοιχεία μας σε άλλη ομάδα κυβερνοεγκληματιών και ούτω καθεξής, να τύχουν μια συνεχού συμπεριφορά. Μέσα στην πανδημία που έχει αυξηθεί ο χρόνος που αφιερώνουμε στο διαδίκτυο, παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά εκβιασμών και απάτης? Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό προκύπτει και από τις εκθέσεις των αρχών της ειδικής ομάδας που υπάρχει για το anti-phishing, συγκεκριμένα εκθέσεις τριμήνου που βγαίνουν. Προκύπτει αυτό το πράγμα. Προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις της Europol στην ΣΟΚΤΑ και ΑΙΟΚΤΑ του 20. Προκύπτουν επίσης από τον ΕΝΗΣΑ, όπου το phishing το κατατάσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια στην τρίτη ακριβώς θέση. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ψηλά στον δείκτη των απειλών, των κυβερνοαπειλών. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο οι διεθνείς οργανισμοί κάνουν σχετικές καμπάνιες ενημέρωσης. Θα έλεγα ότι ιδιαίτερα η Europol φέτος έκανε σημαντική, μάλλον θα έλεγα φέτος την χρονιά που πέρασε, όταν ξεκίνησε η COVID-19, η πανδημική και κρίση. Βέβαια,
Σε καμία έχει περίπτωση. Κάνει σημαντικό έργο. Δεν πρέπει να κυριαρχεί, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κυριαρχήσει η λογική ότι όσο εύκολα με βρήκε ο απατεώνας και μου πήρε χρήματα, αλλά τόσο εύκολα εγώ μπορώ να τον βρω. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούμε για παράδειγμα και επίσης να επισημάνουμε και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έχει κάνει σημαντική την παρουσία της στις καμπάνιες, πέρα από την διευθυντήριξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με πολύ καλή, με καλό υλικό και υποστηρικτικό υλικό και ενημέρωση. Ακριβώς. Καμία τράπεζα δεν ζητά προσωπικά στοιχεία μέσω mail. Γι' αυτό δεν δίνουμε ποτέ τέτοιου είδους πληροφορίες ηλεκτρονικά. Όλες οι τράπεζες νομίζω έχουμε λάβει το σχετικό SMS, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και στην κατεύθυνση αυτή έχει ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο με την οδηγία για τις πληρωμές, τη Payment Service Directive 2. Έχουν συμμορφωθεί όλες οι τράπεζες, οπότε ο καθένας ξεχωριστά και θα πρέπει να επικοινωνούμε με τον επίσημο δικτυακό τόπο της τράπεζας και να παρακολουθούμε και να διαβάζουμε αυτό που λέμε τα ψηλά γράμματα. Πολύ σωστά το είπατε. Καμία τράπεζα δεν μας ζητάει τα στοιχεία με έναν τρόπο πρόχειρο και τέλος πάντων μη αποδεκτό. Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, έχουμε να βγάλουμε ξεχωριστά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, ας βάλουμε μια άνω τελεία στην συζήτησή μας και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για αυτές τις χρηστικές και πολύ σημαντικές συμβουλές. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και μην ξεχνάμε ότι αυτή η αλίευση δεν έχει σχέση με τη θάλασσα που τόσο λακκαρούμε το καλοκαίρι που μας έρχεται. Είναι άλλου είδους αλίευση. Το ψάρεμα δεν φταίει σε τίποτα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, λοιπόν.